Θα πάω τώρα στον καθηγητή στη Σχολή Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Πέτρο Γκίκα, για να δούμε πώς οι ακαδημαϊκοί προσεγγίζουν όλο αυτό το φορτίο της ενεργειακής κρίσης, το οποίο βεβαίως συμπαρασύρεται και συμπαρασύρει και την ακρίβεια, πάει λέγοντας. Βάλτε μαζί το τι γίνεται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες στην Κίνα, στα λιμάνια. Βάλτε το τι συμβαίνει από τον περασμένο Ιούλιο με την εκρηκτική άνοδο που πυροδοτήθηκε περαιτέρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε τι μείγμα έχουμε φτιάξει. Καλημέρα, κύριε Γκίκα. Καλή σας μέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με την ακαδημαϊκή σας γνώση και εμπειρία, αν αυτό το πολλαπλό φαινόμενο που είναι και ντόμινο ταυτόχρονα αποτελεί και μία καμπή, ιδίως για τον αναπτυγμένο κόσμο, στη διάσταση που έχει. Κοιτάξτε, αυτό θα θέλαμε μάλλον να αποτελέσει καμπή από δύο απόψεις. Μία είναι κάποια στιγμή να ανακάμψει και να φτάσουμε στα επίπεδα που είχαμε πριν από δύο χρόνια, και το δεύτερο είναι να αποτελέσει όμως και μία καμπή στον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι κάπου είχαμε επαναπαυθεί, έτσι, η ενέργεια ήταν άφθονη, ήταν φθηνή σχετικά, έτσι, σχετικό είναι το φθηνό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει δεν υπολογίζαμε να βάλουμε το βενζίνη στο αυτοκίνητό μας, να πάμε στον προορισμό, έστω και για διασκέδαση. Τώρα πια τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Άρα πρέπει να αποτελέσει μια καμπή στον τρόπο σκέψης, δηλαδή στο μείγμα το ενεργειακό που θα πρέπει να χρησιμοποιεί η χώρα μας για να μπορέσει να προσφέρει φθηνή ενέργεια και με ασφάλεια. Δηλαδή όχι τη μια μέρα να λέμε ότι εντάξει τη βγάλαμε και σήμερα και αύριο να ψάχνουμε πάλι τρόπους να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη καμπή που πρέπει να τελέσει. Πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τις δικές μας πηγές ενέργειας για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα σταθούμε αυτοδύναμη και τι έχουμε. Έχουμε πολλές πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, οπότε νομίζω είναι μια ευκαιρία. Η κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Ναι, η κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία, αρκεί να υπάρχει πάντα πολιτική βούληση, και δυστυχώς διαχρονικά στη χώρα μας υποφέρουμε. Έχετε την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με την ενέργεια αποκτά χαρακτηριστικά με βάθος χρόνου, διότι ακούω τους οικονομολόγους που λένε ότι εδώ δεν είναι μια ιστορία που θα κρατήσει 6 μήνες, οι υψηλές τιμές θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο κομμάτι που μπορείτε να έχετε γνώση, αισθάνεστε και συγκλίνετε σε αυτή την εκτίμηση? Κοιτάξτε, και εγώ αυτή τη γνώμη είμαι, γιατί για να επανέλθουν πάλι οι τιμές ενέργειας οι προ-κρίσης, θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Από τη στιγμή που το εμπάρκο στη Ρωσία δεν ήρθε για να φύγει μέσα σε 1-2 μήνες, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Έτσι, άρα λοιπόν από εκεί αποκλείουμε όχι μόνο το πετρέλαιο, αλλά σιγά σιγά λέμε και το φυσικό αέριο. Άρα όλα αυτά πρέπει να αναπληρωθούν από κάπου. Και από οπουδήποτε και να αναπληρωθούν, δυστυχώς θα είναι πιο ακριβή η ενέργεια από εκεί να τη φέρουμε. Ναι. Οπότε δεν βλέπω πολύ σύντομα. Επίσης, για να αναπτύξουμε τις δικές μας πηγές ενέργειας, αυτό δεν γίνεται μέσα σε 2-3 μήνες. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν προγραμματισμό, σοβαρότητα για να γίνουν. Αλλά πάντα όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις κάνεις όχι για το αύριο, τις κάνεις για μετά από, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια που θα σου πάρει τουλάχιστον για να αναπτυχθούν όλα αυτά τα οι πηγές ενέργειας στις εγχώριες. Στην αγορά θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας, άρα οι τιμές δεν βλέπω πώς θα πέσουν. Είναι πολύ δύσκολο. Καλά, οικονομολόγος δεν είστε, αλλά μήπως έχετε μία απλή εξήγηση? Πώς γίνεται, το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω ότι το αντιμετωπίζετε κι εσείς. Πώς γίνεται να έχεις μία αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά αναντίστοιχη με την αύξηση που έχει καθημερινά στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων? Έχετε μία εξήγηση, ειδικά στην Ελλάδα. Έχετε μια εξής? Παίζει ρόλο ο φόρος επί του φόρου εδώ? Κοιτάξτε, ο φόρος εδώ, αυτό είναι ένα άλλο, για μένα τουλάχιστον, το λέω από τη σκοπιά του μη οικονομολόγου, παράδοξο, ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές για μένα, ο φόρος παραμένει αναλογικός, άρα ανεβαίνει η τιμή πολλαπλάσια. Έτσι, δηλαδή κάπου το κράτος πρέπει να πει ότι εγώ από όταν πουλάω ένα λίτρο καύσιμο θέλω να βγάζω 20 λεπτά, είμαι ευχαριστημένο. Δεν μπορεί όμως όταν αυτό κάνει επί 3 κάποια στιγμή εγώ να θέλω να βγάλω 60 λεπτά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει, σου λέω δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά δεν μπορεί όμως να μπαίνει απάνω ένα καπέλο αναλογικό, το οποίο πολλαπλασιάζει το φαινόμενο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστά, δηλαδή ανεβαίνουν τα καύσιμα στη χοντρική αγορά, εμείς το ανεβάζουμε πολλαπλασιαστικά με το φόρο που βάζουμε. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, για ποιο λόγο δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο? Κοίταξε, σίγουρα δεν μπορούν απόλυτα να συμβαδίσουν, από την άποψη ότι όταν αγοράζεις
ένα βαρέλι πετρέλαιο, δεν το διηλείς την ίδια στιγμή και το περνάς και στην κατανάλωση. Επίσης υπάρχουν αποθέματα στις δεξαμενές των πρατηριούχων. Δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να πουλήσουν πιο φθηνά επειδή έπεσε η τιμή χοντρική και έχουν αγοράσει πιο ακριβά. Δεν μπορούν να συμβαδίζουν ακριβώς. Βέβαια είναι δουλειά του κράτους να κοιτάξει. Ποτέ δεν πέφτει πάντως, κύριε Γκίκα. Σωστά το λέτε, ποτέ δεν πέφτει συνήθως. Λοιπόν, ας έρθω στο πεδίο σας. Και ποτέ δεν πέφτει, έτσι το λέω, γιατί συνήθως μπορεί πιο ακριβά να το βάλει κάποιος. Αλλά πιο φθηνά δεν το βάζει όταν έχει το στόχο ή θα αγοράσει πιο ακριβά. Θέλω να έρθω λίγο στο γνωστικό σας πεδίο με μια ερώτηση φαινομενικά άσχετη. Μέσα στο εμπάργκο προς τη Ρωσία, που καλά το είπατε εσείς, επεκτείνεται πια. Στο πετρέλαιο, στα παράγωγά του, στα προϊόντα δηληστηρίου και μπορεί να φτάσει και στο φυσικό αέριο. Κρατώ τα προϊόντα δηληστηρίου. Έχω υπόψη μου ότι αυτό είναι ένας κρίσιμος κρίκος για τη διήλυση στα μη ρωσικά δηληστήρια και μάλιστα με υλικό πιστοποιημένο. Αν θέτεις εκεί εμπάργκο, πόσο γρήγορα μπορείς να δημιουργήσεις την εναλλακτική του? Πάρα πολύ αργά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, οι περισσότερες αγορές γίνονται σε αργό πετρέλαιο και τα διηλίζουν, η κάθε χώρα διηλίζει τα δικά της διηληστήρια. Δηλαδή δεν φέρνει βενζίνη, ας το πούμε, από τη Ρωσία. Όχι. Χρησιμοποιεί όμως τα υλικά της για τη διήλυση από τη Ρωσία. Και αυτό ρωτώ, πόσο εύκολα μπορείς να το αλλάξεις. Όχι, το πετρέλαιο, εκτός αν είναι κάποια ειδικά πετρέλαια, υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν κάποια ειδικά πετρέλαια που έχουν πολύ θείο, ας το πούμε. Ναι, ναι. Όπως είναι, νομίζω, της Βορειοαφρικής, και τα πετρέλαια είναι πιο αυξημένα σε θείο. Εκεί θα πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές στη διεργασία διήλυσης για να μειώσεις το θείο στην έξοδο. Αλλά είναι πράγματα όμως που μπορεί σχετικά γρήγορα να τα κάνει η βιομηχανία και στο κάτω-κάτω, όταν θα έχει 2-3 διαφορετικές ποιότητες αργού πετρελαίου, θα ρυθμίσει να έχει το μείγμα αυτό που θα βάλει μέσα στο σύστημά της για να μην της δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό δεν είναι δύσκολο να αλλάξεις την πηγή του πετρελαίου για το δηληστήριο. Το δύσκολο είναι να βρεις το πετρέλαιο αυτό, να το φέρεις και να το στην τιμή που θες για να το διηλύσει. Πάμε τώρα στα καθημάς και είπατε ότι προφανώς αν βάλεις μια τέτοια στόχευση δεν το αντιμετωπίζεις σε 10-15 μέρες, 6 μήνων, θα είσαι τουλάχιστον μία διετία. Και θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας, έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο 2 δεκαετίες τώρα? Ναι, έχουμε χάσει. Σαν στρατηγική εννοώ, έτσι. Συγγνώμη. Σαν στρατηγική εννοώ. Νομίζω έχουμε χάσει. Έτσι, σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από τα ορυκτά καύσιμα που έχουμε. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Και μην έχουμε. Ας πούμε, συνέχεια βάζουμε μπροστά ότι έχουμε θέμα με την Τουρκία. Μα τώρα, στο αιώνιο πέλαγος, έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι το δικό μας, η δική μας η απόφαση να προχωρήσουμε. Αλλά ασφαλώς τα ορυκτά καύσιμα της Ελλάδας πρέπει να τα αυτή και είναι και η στιγμή μάλιστα τώρα να τα εκμεταλλευτεί κανείς με αυτές τις τιμές που έχει στην αγορά. Α, και όπως είπαμε θα πάρει χρόνια για να γίνει. Δεν μιλάμε για διετία εδώ, μιλάμε για περισσότερα χρόνια. Mm-hmm. Όμως αυτά που πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύξουμε τώρα σαν χώρα και είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε και τη δική μας τεχνολογία, είναι οι άλλες πηγές ενέργειας. Αυτό που έρχεται τώρα και το βλέπουμε ότι έρχεται με μεγάλη ορμή είναι το υδρογόνο. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, γιατί ακόμη η τεχνολογία δεν έχει κατασταλάξει, οπότε μπορούν τα πανεπιστήμια μας, οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα θέματα να αρχίσουν σε συνεργασίες και με το εξωτερικό, δεν λέω να κάνουμε παρθενογένεση στην Ελλάδα, έτσι, να αναπτύσσουμε τις δικές μας τεχνολογίες, γιατί το υδρογόνο, να σας το λέω, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα είναι το νούμερο ένα καύσιμο που θα χρησιμοποιούμε. Επειδή όμως το υδρογόνο. Τι κάνουμε με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές? Θα έρθω ένα-ένα, μισό λεπτό. Ναι, επειδή βέβαια. Το υδρογόνο, καλά το λέτε, είναι από αυτά που φαίνεται ότι είναι μια νέα μορφή και σπρώξιμο επιλογή. Όμως δεν είναι πρώτη ύλη, θα σας πει κάποιος. Χρειάζεται και αυτό ενέργεια για να παραχθεί. Πάλι δεν κάνουμε μια τρύπα στο νερό, αν δεν λύσουμε τη δική μας αυτάρκεια. Κοιτάξτε. Σίγουρα χρειαζόμαστε, το μεγάλο θέμα είναι να μπορέσεις να μπεις στις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Ασφαλώς χρειάζεται ενέργεια. Ενέργεια όμως έχουμε ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα. Εδώ πέρα στη Γερμανία όλοι έχουν αυτόνομα συστήματα ηλιακά. Εμείς εδώ που έχουμε λιγότερο ήλιο από τη Γερμανία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, δεν τα έχουμε αναπτύξει ακόμα. Μάλιστα. Έχουμε μια μονοκαλλιέργεια εισαγωγής ακόμη και στις ήπιες μορφές ενέργειας. Ακριβώς. Εισαγωγής και όχι ανάπτυξης, λέτε. Ακριβώς. Και επίσης αυτό που θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε σοβαρά, γιατί υπάρχουν τεχνολογίες που πρέπει να τις αναπτύξουμε, είναι ενέργεια από τη θάλασσα. Δύο πράγματα. Η κυματική ενέργεια, έτσι, το οποίο η χώρα μας είναι περιτριγυρίζεται από θάλασσα. Δηλαδή
υπάρχουν τεχνολογίες να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια την κυματική και χωρίς να έχουμε και αυτή την, αν το θέλετε, οπτική όχληση που έχουμε με τις ανεμογεννήτες, που την καταλαβαίνω μέχρι ένα βαθμό. Έτσι, όταν ταξιδεύουμε στις Κυκλάδες, θέλουμε να βλέπουμε τα νησιά μας όπως ήταν, αν και όπως όλα τα πράγματα κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, θα κάνουμε και εκεί κάποιες. Εντάξει, αλλά να μην ταξιδεύεις και στα βουνά μας και να βλέπεις μόνο φτερωτές. Ακριβώς. Όμως η κυματική ενέργεια είναι κάτι που μέσα στη θάλασσα δεν ενοχλεί, τουλάχιστον οπτικά, να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η θάλασσά μας έχει μια τεράστια θάλασσα γενικά, έχει θερμοχωρητικότητα μεγάλη. Και μπορεί κανείς σε όλα τα παραλιακά μέρη που έχει μεγάλα ξενοδοχεία και μονάδες, που έχει πόλεις οι οποίες είναι παραθαλάσσιες, να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαφορά θερμοκρασίας και να έχει κλιματισμό και θέρμανση δωρεάν, να το πω έτσι, με κάποιες επενδύσεις βέβαια, από τη θάλασσα. Και αυτό δεν βλέπω να το αναπτύσσει κανείς. Μια αντλία θερμότητας χρειάζεται, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, και ασφαλώς να αρχίσουν να γίνονται επενδύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ειδικά για την Κρήτη, θα μπορούσαν όλα τα ξενοδοχεία με τα παράλια να έχουν ενέργεια σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή από την. Κύριε Γκίκα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, ρωτήστε, λέει, σας παρακαλώ, τον κύριο καθηγητή, γιατί στη χώρα, σε ιδιαίτερα συγκεκριμένα σημεία που μας σηκώνει, δεν προχωρά η γεωθερμία. Ναι, αυτό είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό που σας είπα τώρα με την θαλάσσια ενέργεια, μια προέκταση αυτούς είναι η γεωθερμία. Έτσι. Η γεωθερμία δεν είναι διαθέσιμη παντού, αλλά εκεί που είναι διαθέσιμη, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν επενδύουμε εκεί. Επενδύουμε σε, τι να σας πω, σε πράγματα που δυστυχώς δεν θα έπρεπε. Τι εννοώ, κοιτάξτε. Είναι απλό να πας να αγοράσεις ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, έτσι. Κάνει κάποιος εισαγωγή, το αγοράζει, το βάζει και τελείωσε. Όπα, είπατε την κρίσιμη έκφραση. Κάνει κάποιος εισαγωγή. Ακριβώς. Από εκεί ξεκινάμε. Ναι. Όταν όμως σε όλα εισαγωγή. Μισό λεπτό, κύριε Γκίκα. Κύριε Γκίκα, θα το πείτε. Εκεί πρέπει το κράτος να έρθει. Μισό λεπτό, θα το πείτε πλήρως. Ακούστε λίγο. Και σε αυτό ακόμη, και χαίρομαι που το βάζετε, όλα είναι εισαγωγή. Τελικώς. Φυσικό αέριο εισαγωγή, ρεύμα εισαγωγή, ανεμογεννήτρια εισαγωγή, πάνελ εισαγωγή. Τα πάντα είναι εισαγωγή. Ακριβώς. Εκείνο το θέμα. Από εκεί πρέπει να φύγουμε εμείς. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τις δικές μας τεχνολογίες. Δεν θα πάμε να συναγωνιστούμε τους Κινέζους να φτιάξουν φωτοβολταϊκά πάνελ, γιατί προφανώς ο Κινέζος θα τα φτιάξει πιο φθηνά. Για τον λόγο αυτόν έχασε την αγορά και η Γερμανία. Δηλαδή, πλέον όταν ξεκίνησε πριν από, ξέρω, καμιά 15 χρόνια, 20, που έφτιαχνε πάνελ η Γερμανία, όλα τα πράγματα, όλοι μιλάγανε για ηλιακή ενέργεια. Τώρα τα φτιάχνουν οι Κινέζοι φθηνά, δεν μπορεί να τους ανταγωνιστεί κανείς. Δεν λέω να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όμως, σας είπα για την κυματική ενέργεια, σας είπα για την θερμική ενέργεια που έχει η θάλασσα. Για τη γεωθερμία βεβαίως, δεν το συζητάμε. Η ηλιακή ενέργεια επίσης με άλλα συστήματα, εκτός από τα φωτοβολταϊκά που είναι το εύκολο βέβαια και δεν λέμε να τα καταργήσουμε προς Θεού, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εκμεταλλευτεί κανείς την ηλιακή ενέργεια με τα θερμικά πάρκα, τα ηλιακά πάρκα κτλ. Όχι τα φωτοβολταϊκά εννοώ, τα θερμικά ηλιακά. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε το εξής, ότι εμείς δεν έχουμε πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Αλλά όμως παρόλα αυτά, μέσα στο ρεύμα που καταναλώνουμε, από τη στιγμή που η Βουλγαρία είναι ένας από τις χώρες που εισάγουμε ρεύμα και παράγει το 30% του ρεύματος της από πυρηνική ενέργεια, άρα χρησιμοποιούμε και πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, αυτά έχουμε. Το εργοστάσιο είναι λίγο κοντά μας, δίπλα, δεν μιλάμε τώρα. Έχετε δίκιο. Βάλτε και αυτά που φτιάχνονται στην Τουρκία. Οπότε ξαναερχόμαστε σε αυτό που είπατε και εισαγωγικά. Εδώ χρειάζεται ένα στρατηγικά εθνικό σχέδιο. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω και μετά να μας πείτε, γιατί ξέρω ότι επιχειρούν κάποια τμήματα να κάνουν διαφορά, αλλά η γενική κατεύθυνση στον εκπαιδευτικό τομέα, στην τριτοβάθμια, υπάρχει επί της ουσίας επί χρόνια, ή είναι ό,τι κάνει ο καθένας σαν Δον Κιχώτης σαν τμήμα? Διότι και στα Χανιά το Πολυτεχνείο που πρωτοπορεί σε πολλά, εγώ πληροφορούμαι για παράδειγμα ότι και το τμήμα μηχανικών ορυκτών πόρων ετοιμάζεται να το γυρίσει το πείμα, το λέω λαϊκά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι έτσι, είμαι υπερβολικός? Κοιτάξτε, υπάρχει το δυναμικό στα πανεπιστήμια. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να ασχοληθούν και να προχωρήσουμε σε έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα που αφορούν τη χώρα μας.
που στο κάτω-κάτω πληρωνόμαστε για από την ίδια τη χώρα. Έτσι. Δηλαδή, εμείς είμαστε εκεί γιατί μας πληρώνει το κράτος, όχι μόνο να σπουδάζουμε τους φοιτητές μας, αυτή είναι βέβαια η πρώτη μας έννοια, αλλά από εκεί πέρα να πείσουμε και τεχνολογίες. Εντάξει, χρειάζεται μεγαλύτερος συντορισμός, θα έλεγα. Σίγουρα τα τμήματα και οι σχολές είναι αυτοδύναμες, έτσι, έχουν τη δική τους, το δικό τους τρόπο που κανονίζουν ποιο θα είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων. Όμως πάντα το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ενέργειας, έχουμε ολόκληρο Υπουργείο για την Ενέργεια, θα έπρεπε να είναι πιο κοντά, να πρέπει να αφήσουν πιο εύκολο να γίνεται έρευνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να γίνει έρευνα στην Ελλάδα. Σας το λέω εγώ που έχω ερευνητικά προγράμματα που τρέχω αυτή τη στιγμή και δυστυχώς ξοδεύω το 90% του χρόνου μου, το 90% σας λέω, για διαδικαστικά θέματα, για το πώς θα γίνει ο διαγωνισμός, για το πώς θα γίνει η ανάθεση ενός έργου. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε ένα ερευνητικό έργο να ξοδεύω τόσο χρόνο για τα διαδικαστικά και στην ουσία να κάνω έρευνα μόνο με το 5% του χρόνου μου? Τι να σας πω. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το συζητάει η Σύνοδος των Πριτάνων με το Υπουργείο Παιδείας και με τα υπόλοιπα υπουργεία, αλλά είμαστε στη συζήτηση. Δηλαδή, δεν μας δίνονται, δεν είναι το πεδίο τόσο εύκολο να κάνεις έρευνες στην Ελλάδα, και το λέω επειδή έχω κάνει και στο εξωτερικό πολλά χρόνια, σας λέω ακριβώς τις δυσκολίες που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να το παλέψουμε. Τι άλλο να πω. Το παλεύετε ως Δον Κιχώτες, εγώ δεν το είπα τυχαία. Αλλά οργανωμένα, συστηματικά, ούτως ώστε η έρευνα θα καταλήξει τελικά υποφελία της κοινωνίας, αν διασυνδεθεί με τις πραγματικές της ανάγκες. Ασφαλώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το θέμα μας. Και επειδή, δόξα τω Θεώ, μπορούμε αυτή τη στιγμή, ακόμη και κάποιος που δεν είναι ειδικά κατηρτισμένος, να δει ποιες είναι οι μεγάλες ανάγκες, το ενεργειακό. Δεν χρειάζεται να σκάσει βόμβα στα χέρια μας για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο νωρίς. Να βάλουμε κάτω ένα πρόγραμμα και να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε και στην κατάλληλη στιγμή θα έχουμε όλα αυτά τα όπλα που θέλουμε για να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, με το να βάλουμε μια ακόμη δεξαμενή στη Ρεβιθούσα, όχι ότι κακό τη βάζω μπροστά, με πάρετε λάθος. Δεν λύνει το πρόβλημα όμως. Αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα. Εντάξει, ωραία. Είναι ένα πυροσβαστικό μέτρο το οποίο σωστό είναι, δεν λέω. Αλλά θέλουμε άλλα πράγματα. Εμείς πρέπει να πάμε αυτή τη στιγμή να σχεδιάσουμε για μετά από 5 χρόνια τι θα κάνουμε. Ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει σήμερα. Τι θα γίνει μετά από λίγο καιρό? Εγώ σας λέω, πέστε μετά από 3-4 χρόνια ότι η κρίση, ας πούμε, λύγει και κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Θα ξεχάσουμε όλη την ενέργεια και θα πούμε, τώρα είμαστε μια χαρά, όπως έγινε, θα θυμάστε, τη δεκαετία του 70. Όταν υπήρχε πετρελαϊκή κρίση, είχαν ξεκινήσει, πραγματικά είχε γίνει μεγάλο έργο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Μόλις πέσανε πάλι οι τιμές, τα βρήκανε, ξέρω εγώ, μεταξύ τους οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Σταματήσανε όλες οι χρηματοδοτήσεις, τελείωσε. Λέει, τώρα λύσαμε το πρόβλημα, για ποιο λόγο να προχωρήσουμε την τεχνολογία? Κάποιες χώρες όμως που βλέπανε μπροστά, όπως η Δανία, δεν σταμάτησε, συνέχισε και άρχισε να αναπτύσσει την τεχνολογία και να είναι τώρα αρκετά πιο ανεξάρτητη από άλλες χώρες, οι οποίες βλέπουν με ένα οπτικό ορίζοντα τις τάξεις το πολύ των 4 ετών. Εξαρτάται πότε είναι οι επόμενες εκλογές, να το πω έτσι απλά. Σωστά το λέτε. Εγώ θα πω και χώρες όπως η Νορβηγία που είναι στον ορυκτό. Επένδυσαν εκεί μετά την κρίση και τελικά τους βγήκε. Σήμερα χρηματοδοτούν μέχρι τα ταμεία τα συνταξιοδοτικά τους που είναι κερδοφορά. Θέλω πριν σας... Έχει ειδικό πρόγραμμα. Δηλαδή, ειδικό πρόγραμμα. Τα χρήματα που βγάζει από τα πετρέλαια δεν τα ξοδεύει την άλλη μέρα. Έχει ολόκληρο τρόπο που έτσι. Έχει στρατηγική. Που κάνει και πολιτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Υπάρχουν funds νορβηγικά, κρατικά νορβηγικά, τα οποία χρηματοδοτούν έργα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, έργα τα οποία δεν είναι άμεσα για το κέρδος της Νορβηγίας, αλλά είναι χρήματα τα οποία τα δίνει η Νορβηγία, όπως δίνει καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα για ερευνητικά θέματα. Έχει φανς νορβηγικά που κάνουν αυτό το πράγμα, το πιστεύετε? Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά, δεν βλέπουν κοντόφθαλμα. Σας είπα κοντόφθαλμα, ναι. Κύριε Γκίκα, πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, δοθείς όμως της ευκαιρίας, επειδή παλεύετε με τα προγράμματα, αλλά παλεύετε με καταπληκτική μοναξιά. Τι είναι η τάση, τι είναι αυτό που σας απασχολεί, τι είναι αυτό που βλέπετε ότι έρχεται? Που έρχεται, τι εννοείται, στο θέμα των προγραμμάτων? Ναι, εκεί που είστε, στο πεδίο σας. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να έρθει τώρα, το τι έρχεται δεν είναι πολύ εύκολο να το μαντέψω ακριβώς, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι στοχευμένα πλέον η πολιτεία
να βοηθήσει με προγράμματα τα οποία θα έχουν από το αποτέλεσμα που, που επιδιώκουμε, να βοηθήσει τα διαδικάσια. Για μένα, δηλαδή, αν θα έλεγε αύριο η πολιτεία ότι εγώ θα δώσω τα μισά χρήματα στα προγράμματα, αλλά θα αλλάξω τις διαδικασίες που γίνεται ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων, ώστε να γίνουν τα πράγματα πιο απλά. Για μένα αυτό και μόνο θα ήταν μια χαρά, γιατί έχω θέλω μεγάλο πρόβλημα στον τρόπο διαχείρισης. Το βασικό όμως είναι να υπάρχει η στόχευση. Έτσι. Και το κάθε εργαστήριο, εμείς τώρα θα σας πω και ένα που μπορεί να ενδιαφέρει, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κατασκευάζουμε στην εγκατάσταση του βιολογικού εθερισμού του Εθύμνου ένα σύστημα το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τα υγρά απόβλητα. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι αυτό. Έτσι προσπαθούμε δηλαδή ό,τι ενέργεια υπάρχει και με σκοπό στο τέλος είναι το εξής, ότι θα φτιαχτεί μια εγκατάσταση, δεν μιλάω για το Ρέθυμνο, μιλάω γενικότερα, θα φτιαχτεί μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση η οποία θα μπορεί να επεξεργάζει τα υγρά απόβλητα και να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και να καταναλώνει. Έτσι, όλα αυτά είναι πηγές ενέργειας οι οποίες αυτή τη στιγμή πάνε χαμένες. Βλέπω ότι και η περιφέρεια Κρήτης σε προγράμματα που συνεργαζόμαστε μαζί και αυτοί προσπαθούν να εξοικονομήσουν και από εκεί ενέργειες από τα απορρίμματα. Έτσι, στο Αμάρι φτιάχνεται η εγκατάσταση επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων με παραγωγή βιομεθανίου. Στο Ηράκλειο πάλι συζητάμε να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε πάλι τα απόβλητα. Κάθε κιλοβάτ, κάθε βάτ νομίζω ότι μετράει. Έτσι, και μιλάμε για κάθε βάτ που παράγουμε και για κάθε βάτ που εξοικονομούμε. Έτσι. Δεν είναι μόνο να παράγουμε, είναι και να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε, να γλιτώσουμε πράγματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να στραφούμε και νομίζω ότι πρέπει τα αρμόδια υπουργεία ας βοηθήσουν κάπως σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να συντονίσουν τα πράγματα. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Υπάρχει το δυναμικό, το επιστημονικό. Έτσι. Νομίζω η κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή θέλει να γίνουν έργα. Θέλει στο τέλος να δει να μειώνεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, να βάλει πιο φθηνή βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Άρα δεν βλέπω γιατί αυτό που λείπει είναι κάπως να γυρίσουν τα γρανάζια και να αρχίσουμε να δουλεύουμε σωστά. Μάλιστα. Κύριε Γκίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Πέτρος Γκίκας, καθηγητής Σχολή Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πολυτεχνείου μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.